Ασφαλώς θα είναι γνωστοί σε όλους τους χριστιανούς οι δύο περίφημοι διάλογοι του Οσίου Αντωνίου, ο ένας με τον μυαρό δαίμονα και ο άλλος με τον άγγελο που του έστειλε ο Θεός όταν ασκήτευε στην έρημο. Οι δύο αυτοί διάλογοι αντεγράφησαν το έτος 840 μετά Χριστόν από ένα παλαιό χειρόγραφο βιβλίο το οποίο φυλάσσεται στο Άγιο Νόρος σαν ένα σπάνιο και πολύτιμο κοιμήλιο της Ορθοδοξίας. Η ανάγνωση των διαλόγων αυτών από κάθε ευσεβή και φιλόχριστο χριστιανό είναι ψυχοφελής και πολύ χρήσιμη και προπάντων στους μοναχούς και στους ιερωμένους, αλλά και στους λαϊκούς γενικότερα. Με τη χάρη του Θεού προσπαθούμε να επιτελέσουμε ένα έργο πραγματικά χριστιανικό και ψυχοσωτήριο και αυτό λοιπόν θα προβούμε παρακάτω στην μετάφραση από το πρωτότυπο κείμενο σε γλώσσα απλή και εύληπτη των διαλόγων αυτών. Όταν ο Μέγας Αντώνιος ασκήτευε στην έρημο, τον επισκέφθηκε στο ασκητήριό του ο δαίμονας, ζητώντας να του ανοίξει. Ο Αντώνιος τότε σηκώθηκε και ανοίγοντας την πόρτα είδε ξαφνικά μια παράξενη μορφή έκπληκτος ερώτησε τον άγνωστο «Ποιος είσαι εσύ και τι θέλεις από εμένα» «Εγώ είμαι ο δαίμονας» του αποκρίθηκε ο άγνωστος «Και γιατί η πλάσμα του κακού ήρθε εδώ σε μένα» και ο δαίμονας του απάντησε «Ήρθα για να σε πληροφορήσω πως οι χριστιανοί μαλώνουν και ότι μπορώ εύκολα να πάρω με το μέρος μου όποιον κοσμικό άνθρωπο θελήσω» «Και γιατί το κάνεις αυτό, καταραμένε», τον ρώτησε ο Αντώνιος. «Γιατί ζηλεύω τους μοναχούς, επειδή ο αφέντης και κύριός μου ο σατανάς τρέφει μεγάλο φθόνο εναντίον τους, διότι ο Θεός θα ξαναφτιάξει το τάγμα των αγγέλων με τους μοναχούς, το οποίο αποτελούσαμε πρώτα εμείς». Ακούγοντας τα ανέσχυντα αυτά λόγια ο Όσιος Αντώνιος, κυριεύθηκε από θυμό και είπε στον δαίμονα «Επειδή ήρθες εδώ πνεύμα του κακού για να με βάλεις σε πειρασμό και να εξυβρίσεις την πίστη μου στον Κύριο, σε προστάζω με την βοήθεια του Θεού να μείνεις εκεί δεμένος». Ο δαίμονας όμως διαμαρτυρήθηκε σε αυτόν λέγοντάς του «Γιατί με έδεσες Αντώνιε, εγώ ήρθα για να σου πω το καύχημά μου και εσύ με κρατάς δεμένο γι' αυτό» είναι δίκαιο αυτό που κάνεις. Και σε ερώτηση του Οσίου να του πει ο δαίμονας τι κάνουν οι δαίμονες στους καλούς χριστιανούς, του αποκρίθηκε. Εμείς οι δαίμονες ήμασταν πρώτα άγγελοι του Θεού και ο Κύριος μας ο Εωσφόρος ήταν πρώτος από όλους μας. Από την υπερηφάνειά του όμως θέλησε να στήσει τον θρόνο του πιο ψηλά από τον θρόνο του Θεού και μόλις πέρασε αυτή η σκέψη από το μυαλό του, γκρεμίστηκε στα τάρταρα του Άδου, συμπαρασύροντας και όλους εμάς, που από άγγελοι του Θεού γίναμε δαίμονες της κολάσεως. Αλλά τίποτα δεν μας τσακίζει περισσότερο από την προσευχή, την νηστεία και την ταπείνωση που κάνουν οι ιερωμένοι και όλοι οι πιστοί της Ορθοδοξίας και γι' αυτό πασχίζουμε όπως μπορούμε να πέφτουν οι χριστιανοί στις ματαιοδοξίες της πρόσκαιρης ζωής. Αυτά λοιπόν άνθρωπε του Θεού είναι τα έργα μας. Και πού βρίσκονται οι άλλοι συναδελφοί σου, τον ρώτησε ο Αντώνιος. Κάτω στην πόλη γίνεται ένα πανηγύρι, του απάντησε ο δαίμονας. Και πήγαν εκεί για να προκαλέσουν σκάνδαλα και καυγάδες. Και πώς είναι τα ονόματά τους, ρώτησε και πάλι ο Όσιος. Ο ένας λέγεται ματαιόδοξος, δηλαδή δαίμονας της ματαιοδοξίας. Ο άλλος θυμώδης, επειδή κάνει τους ανθρώπους να κυριεύονται από τον θυμό και να αλληλοχτυπιούνται. Εκείνους όμως που δεν κάνουν σύμφωνα με την θέλησή μας, πολλοί τους πολεμούμε και τους μισούμε. Τότε ο Όσιος, θυμωμένος από όλα αυτά που άκουσε από το στόμα του δαίμονα, του είπε «Τόσα χρόνια τώρα οι δαίμονες πειράζετε και παιδεύετε τον κόσμο και ακόμη δεν χορτάσατε. Στο όνομα του Παναγάθου και Παντοδυνάμου Θεού, σε εξορκίζω και πάλι να μου πεις την αλήθεια σε ό,τι σε ρωτήσω. Τότε ο Όσιος τον ρώτησε, «Για πες μου, ποιο είναι το χειρότερο ζυζάνιο». Αδίστακτα ο δαίμονας του αποκρίθηκε, «Η ματαιοδοξία, αυτό είναι το πρώτο ζυζάνιο που σπήρω εγώ στις ψυχές των ανθρώπων». Ύστερα έρχεται ο συνάδελφός μου ο Θυμώδης και τους διπλασιάζει την ματαιοδοξία και τελευταία πηγαίνουμε στον αφέντη μας και του αναφέρουμε τα καθέκαστα και εκείνος μας γεμίζει με τιμές και δώρα. Μα πώς, δεν φοβάστε τον Θεό, αλλά δολμάτε να σπέρνετε τόσα ζυζάνια και να προκαλείτε τέτοια σκάνδαλα ανάμεσα στους καλούς χριστιανούς, τον ρώτησε πάλι έκπληκτος ο Όσιος. Και ο δαίμονας του απάντησε, «Αντώνιε, για ό,τι κάνουμε εμείς, έχουμε πάρει την άδεια από τον Θεό, που μας αφήνει και Αυτός και οι Άγγελοί Του να κάνουμε οτιδήποτε θελήσουμε. Και αυτό γίνεται για να περάσουν από δοκιμασία οι χριστιανοί, για να φανερώνεται ποιος από αυτούς είναι σταθερός στην πίστη Του και ποιο όχι». Μα ο Όσιος Αντώνιος δεν τελείωσε με αυτές τις ερωτήσεις του, και λέει ακόμη στον δαίμονα «Σε εξορκίζω στο όνομα του Θεού να μου πεις ακόμη και τούτο». «Τι έχετε εσείς οι δαίμονες με τους πτωχούς και δεν τους αφήνετε ήσυχου. «Εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον από τους φτωχούς», του απάντησε ο δαίμονας. «Μονάχα από εκείνους που από την πολλή του φτώχεια γίνονται κλέφτες έχουμε συμφέρον, γιατί αυτοί είναι δική μας δούλη» και εκείνους που δανείζουν με τόκο τα χρήματά τους τι τους έχετε, ξαναρώτησε ο Όσιος. «Αυτοί είναι δικοί μας άνθρωποι», είπε ο δαίμονας. Ο Όσιος Αντώνιος όμως δεν έμεινε εντελώς ικανοποιημένο και συνέχισε την ανάκρισή του ρωτώντας και πάλι. «Και εκείνους που δεν τιμούν την Αγία Κυριακή, την ημέρα του Κυρίου δηλαδή, τι τους έχετε». «Τους έχουμε όπως οι γονεί τα παιδιά τους», τον πληροφόρησε ο δαίμονας. «Και τούτο διότι η μέρα Κυριακή μας άρπαξε και ο Χριστός όσους είχαμε στην κόλαση». Τότε του λέει ο Αντώνιος «Και γιατί έβαλε τους Εβραίους και τον Στάυροσαν; δεν, το δεν ξέρει τις βουλές του υψίστου. ξεγελαστηκαμε γιατι κανεις δεν ξερει τις βουλες του υψιστου «Σε παρακαλώ και πάλι, Όσιε Αντώνιε, άφησέ με να φύγω γιατί έχω αργήσει πολύ». Τότε του αποκρίθηκε ο Όσιος, «Δεν θα σε αφήσω να φύγεις, αν δεν μου φανερώσεις όλες τις πανουργίες που μεταχειρίζεστε εσείς οι δαίμονες». Και ο δαίμονας, βλέποντας πως δεν θα μπορούσε να ξεφύγει αλλιώς, του αποκρίθηκε, «Πολύ κακό μου έκανες». Γι' αυτό παθαίνω μεγάλη ζημία και θα χάσω την υπόλοιψη που μου έχει ο αφέντης μου. Μα ο Όσιος δεν τον άφησε ακόμη να φύγει. Πες μου ακόμη και τούτο, του λέει. Αυτούς που δεν αγαπούν ο ένας τον άλλον πώς τους θεωρείτε. Αυτοί είναι δικοί μας άνθρωποι, του αποκρίθηκε ο δαίμονας. Είναι κατά έναν τρόπο συνάδελφοί μας και όμοιοι μας. Και τούτο γιατί ο Θεός δεν θέλει τίποτε περισσότερο από τους ανθρώπους από το να μεταξύ τους και γι' αυτό εκείνους δεν τους πλησιάζουμε καθόλου. «Και αυτούς που δίνουν ελεημοσύνη στους φτωχού, ρώτησε ο Όσιος πώς τους έχετε. «Ω», είπε ο δαίμονας, «όλοι εκείνοι που ευσπλαχνίζονται και ελεούν τους φτωχού, μπήγουν πολλές μαχαιριές στην καρδιά μας» γιατί σβήνονται από τα κατάστοιχά μας και χάνουμε άδικα τον κόπο μας μαζί τους, μην έχοντας καμίαν ωφέλεια από αυτούς. Ακούγοντας τον δαίμονα να του λέει αυτά τα ανεδή λόγια, ο Όσιος θύμωσε και του είπε, «Καταραμένος να είσαι άθλιε δαίμονα και να σε τιμωρήσει ο Θεός στο πύρτο εξώτερο της κολάσεως, όπου να βασανίζεσαι για όλη τη ζωή σου και εσύ και όλοι οι ώμοι σου. Ύστερα ο Αντώνιος προσευχήθηκε με κατάνοιξη στον Κύριο και Θεό του λέγοντας «Ω Πανάγαθε Θεέ Παντοκράτορ, Κύριε των ψυχών και των σωμάτων ημών, Θεέ του ελέους και της καλοσύνης, Εσύ που επίησε τον ουρανό και την γη και την θάλασσα και όλα τα άψυχα που βρίσκονται μέσα σε αυτά, Εσύ, Ω φιλεύσπλαχνε και φιλάνθρωπε Θεέ μου, Ελευθέρωσέ με τώρα από τα νύχια του πονηρού αυτού δαίμονα, που θέλει να παρασύρει και να κολλάσει την ψυχή μου. Λέγοντας αυτήν την προσευχή ο Άγιος, εσταύρωσε τα χέρια του και αποκοιμήθηκε. Σε λίγο εμφανίστηκε ένας άγγελος Κυρίου και του είπε, «Αντώνιε, είδε τον πονηρό δαίμονα». «Τον είδα», αποκρίθηκε ο Αντώνιος, «και μάλιστα συνομίλησα αρκετή ώρα μαζί του». Μα εσύ που με ρωτάς γι' αυτό, ποιο είσαι. Εγώ είμαι ο Αρχάγγελο Γαβριήλ, του απάντησε εκείνο. Και ήρθα τώρα για να σου πω να γράψει όλε αυτέ τι πανουργίε των δαιμόνων για να τι μάθει όλο ο κόσμο. Όταν εξύπνησε ο Όσιο, θυμήθηκε τα λόγια του Αγγέλου και άρχισε να ευχαριστεί τον Θεό. Ύστερα άφησε ελεύθερο τον δαίμονα να φύγει και απεφάσισε να γράψει λεπτομερέστατα τον διάλογο που είχε μαζί του για να τον διαβάζουν όλοι οι φιλόχριστοι και ευσεβείς χριστιανοί. Έτσι λοιπόν ο ενάρετος και ευσεβής Όσιος Αντώνιος εξακολούθησε την υποδειγματική χριστιανική ζωή του ασκητεύοντας στην έρημο. Τούτη τη φορά όμως δεν επρόκειτο για δαίμονα παρά για άγγελο Κυρίου που είχε πάρει το σχήμα ενός μοναχού. Μόλις τον είδε ο Όσιος τον χαιρέτησε με μεγάλη καταδεκτικότητα και εκείνος του είπε «Ευλόγησε με πάτερ Αντώνιε». Ο Όσιος νομίζοντας τότε πως ήταν ένας καλό γερός του είπε «Ευλογημένος να είσαι τέχνο μου, εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος». Και ύστερα πρόσθεσε «Έλα μαζί μου να κάνουμε ένα περίπατο εδώ γύρω» ενώ περπατούσαν ο Όσιος είπε στον άγνωστο «Σε εξορκίζω στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να μου πεις όλη την αλήθεια, ποιος είσαι λοιπόν». Τότε εκείνος προσκυνώντας τον Όσιο του αποκρίθηκε «Άγιε Πάτερ, πραγματικά εγώ δεν είμαι άνθρωπος, αλλά ένας άγγελος του Κυρίου και ήρθα για να σε διδάξω όλα τα θεία μυστήρια και να σου αποκαλύψω το κάθε τι που δεν ξέρεις και που έχεις επιθυμία να το μάθεις. Αμέσως ο Όσιος Αντώνιος έπεσε στα γόνατα, προσκύνησε τον άγγελο και ευχαρίστησε από την καρδιά του τον Κύριο και Θεό του για την εξαιρετική αυτή εύνοια. Ύστερα σηκώθηκε και όταν συνήλθε κάπως από την πρώτη του ταραχή άρχισε να ρωτά τον άγγελο. «Για πες μου, άγγελε του Θεού, εκεί στον άλλο κόσμο, στην αιώνια ζωή, όπου πηγαίνουν όλοι οι θνητοί μια μέρα, οι άνθρωποι γνωρίζονται αναμεταξύ τους. Και ο άγγελος του απάντησε, όπως γίνεται σε αυτόν τον κόσμο που οι άνθρωποι κοιμούνται το βράδυ και το πρωί όταν σηκωθούν από τον ύπνο τους, συναντάει ο ένας τον άλλον και χαιρετιούνται και κουβεντιάζουν φιλικά, το ίδιο ακριβώς γίνεται και στον άλλο κόσμο, όπου οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους και συνομιλούν. Και καθώς σε ετούτο τον κόσμο, όταν κανείς δεν γνωρίζει κάποιον, επιζητεί την γνωριμία του ή ρωτώντας πληροφορείται ποιος είναι, το ίδιο γίνεται και εκεί. Μονάχα που εκεί οι δίκαιοι άνθρωποι γνωρίζονται ανεμεταξύ τους και οι αμαρτωλοί καθόλου. Τον ξαναρωτάει λοιπόν ο Όσιος «Για πες μου σε παρακαλώ και τούτο, όταν βγαίνει η ψυχή από το σώμα του ανθρώπου, τι γίνεται και γιατί όσοι μένουν στη ζωή κάνουν μνημόσυνα για τους και κοιμημένους, τι τους ωφελούν τα μνημόσυνα αφού έχουν κοιμηθεί. Και σε αυτήν την ερώτησή του πρόθυμα πάλι ο άγγελος του αποκρίθηκε. Όταν βγαίνει η ψυχή από το σώμα, την παραλαμβάνουμε εμείς οι άγγελοι και την πάμε στον ουρανό. Στο δρόμο όμως, καθώς πάμε προς τον ουρανό, παραφυλάνε διάφορα τάγματα δαιμόνων και απαιτούν να πάρουν μαζί τους την ψυχή του κοιμηθέντος, παρουσιάζοντας τα κατάστοιχά τους, όπου είναι γραμμένες όλες οι αμαρτίες των ανθρώπων, τα τελώνια δηλαδή. Αν πάλι ο κοιμημένος ήταν καλός και ενάρετος άνθρωπος και δεν είχε κάνει αμαρτίες στη ζωή του, τότε οι άγγελοι παρουσιάζουν τα δικά τους κατάστοιχα με τα οποία δείχνουν και αυτοί πόσες καλοσύνες είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του και παίρνουν μαζί τους την ψυχή του και προχωρούν προς τον ουράνιο θρόνο του Θεού. Προτού όμως φτάσουν εκεί, συναντούν πιο ψηλά ένα νέο τάγμα δαιμόνων, ακόμα δυνατότερων και αγριότερων και κάνουν μεταξύ τους ακόμη μεγαλύτερο αγώνα για να κερδίσουν με το μέρος του την ψυχή του και κοιμημένου. Έτσι γίνεται πολλές φορές, μέχρι ότου βρίσκεται το τελευταίο και μισαρότερο τάγμα της διαφθοράς. Εκεί πια είναι που γίνεται μεγαλύτερος και φοβερότερος αγώνας, ανάμεσα στους δαίμονες αυτούς και στους αγγέλους, για το ποιος θα κερδίσει την ψυχή του κεκοιμημένου. Κι αν η ψυχή δεν μπορεί να αντέξει και σε αυτήν την τελευταία δοκιμασία βρεθεί, έστω και στο ελάχιστο αμαρτωλή, τότε την αρπάζουν αλλάζοντα από την χαρά τους οι δαίμονες και είναι ανεκδιήγητα τα μαρτύρια που υποφέρει από τα νύχια τους και τα βασανιστήρια που υφίσταται ύστερα στο πύρ της αιώνιας κολάσεως για όλα τα αμαρτήματα τα οποία έπραξε στη ζωή της. Αν όμως απέναντίας και στην τελευταία αυτή δοκιμασία βρεθεί η ψυχή εντελώς καθαρή και χωρίς καμία αμαρτία στο παθητικό της, τότε την παίρνουν μαζί τους με αγαλίαση οι άγγελοι και την πάνε στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, που την υποδέχεται στους ουρανούς ευχαριστημένος, στέλνοντάς την στον Παράδεισο και στην αιώνια γαλήνη και ανάπαυση. «Μα τότε τα μνημόσυνα γιατί γίνονται», ξαναρώτησε ο Όσιος. «Και αυτά έχουν τον λόγο τους», αποκρίθηκε ο Άγγελος. «Τα τριήμερα μνημόσυνα γίνονται γιατί, όπως σου είπα, η ψυχή του και χρειάζεται τρεις ημέρες για να φτάσει στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και τότε όταν φτάσει μπροστά του και τον προσκυνήσει το πρώτο μνημόσυνο έρχεται σαν ένα είδος δώρου προς τον κριτή των πάντων. Το ίδιο ακριβώς γίνεται με τα εννιάμερα, τα τρίμηνα και τα άλλα μνημόσυνα γιατί κάθε τέτοια ημερομηνία ξαναέρχεται πάλι η ψυχή μπροστά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό για να τον προσκυνήσει και να κρυθεί τελικά από αυτόν για τις πράξεις που είχε κάνει σε αυτόν τον κόσμο και τα μνημόσυνα είναι ένα είδος μεσητείας των συγγενών προς τον Κύριο για να τον εξευμενήσουν και να τον προδιαθέσουν ευνοϊκότερα υπέρ του συγγενούς τους. Και όσοι καταφρονούν την Αγία Κυριακή, δηλαδή δουλεύουν την ημέρα αυτή της αργίας, βρίσκουν καμία ανάπαυση εκεί, ρώτησε πάλι ο Αντώνιος. Αλίμονο σε αυτούς, του αποκρίθηκε ο άγγελος. Την περιφρόνησή τους στην Αγία Κυριακή την πληρώνουν πολύ ακριβά. Γιατί όσοι περιφρονούν την Κυριακή και τις άλλες Άγιες ημέρες της Εκκλησίας μας, είναι σαν να περιφρονούν τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, την Θεομήτορα και όλους τους Αγίους ενώ όποιος τιμά και σέβεται τις μεγάλες εορτές, της Παναγίας, της Γεννήσεως και της Σταυρώσεως του Χριστού, της Αναστάσεώς Του και τις ημέρες που εορτάζεται η μνήμη των διαφόρων Αγίων, Αυτός έχει την βοήθεια και την προστασία Τους. Τώρα όμως, όσοι οι Αντώνιε, σε παρακαλώ, ρώτησέ με γρήγορα ό,τι άλλο ακόμα θέλεις να μάθεις από εμένα, γιατί έχω αργήσει κουβεντιάζοντας μαζί σου και βιάζομαι να πάω να παρουσιαστώ στον Κύριό μου, τον Πανάγαθο Θεό. Τότε ο Αντώνιος, αναστενάζοντας και με δάκρυα στα μάτια του, είπε «Αλίμονο σε μένα τον αμαρτωλό, εσύ τώρα θα πας και θα παρουσιαστείς μπροστά στον Πανάγαθο Θεό, ενώ εγώ ο ταλέπορος δεν θα αξιωθώ ποτέ αυτήν την Θεία Χάρη, ενώ απέναντίας με τις τόσες αμαρτίες στις οποίες έχω υποπέσει, ποιο ξέρει τι μου μέλει να πάθω. Ο Άγγελο όμω, βλέποντα την ειλικρινή του μετάνοια και τη βαθιά του πίστη στο Θεό, τον λυπήθηκε και του είπε: Αν ξέρει πολλά γράμματα, ψάλε τον πεντηκοστό ψαλμό του Δαβίδ. Ελέη με ο Θεό κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Αν όμω είσαι αγράμματο, πε απλώ την προσευχή. «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ιέ και λόγε του Θεού του ζώντος, δια της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Και ο Θεός θα σε ευσπλαχνιστεί και θα σε συγχωρήσει». Αυτή η απλή προσευχή είναι η ισχυρότερη από όλες και δεν υπάρχει πιο εύκολη προσευχή από αυτήν. Τόσο που πολλοί χριστιανοί νέοι και γέροι και αμόρφωτοι και σοφοί αφήσανε όσες άλλες προσευχές ήξεραν για να κάνουν μονάχα αυτήν. Όσοι θέλουν να σωθούν από τις αμαρτίες τους, αυτήν την προσευχή να κάνουν μέρα και νύχτα και ο Πανάγαθος Θεός θα τους εισακούει. Γιατί δεν υπάρχει ισχυρότερη προσευχή για έναν αμαρτωλό που έχει μετανοήσει και επιθυμεί ειλικρινά να σωθεί, ξαναγυρίζοντας στους κόλπους του Θεού.